14. Γιατί έχουμε μία φανταστική είδηση στο νούμερο 14. Έγινε παπάς για δεύτερη φορά. Κορτιζάς, καλωσορίσανε το γιο τους εχθές γύρω στις 9 το βράδυ. Γιος τώρα. Ναι, γιος, και γιο και κόρη. Τι σόκαρες, γιος τώρα. Δεν άκουσα, νόμιζα ότι είπε ποιος τώρα. Αφού είναι ο Κορτιζάς. Λοιπόν, έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά η σύζυγός του, η Δέσποινα. Την έβγαζαν λοιπόν νωρίτερα, αλλά αυτό που με το δεύτερο παιδί δεν αγχώνεσαι τόσο. Ναι, ναι. Γιατί όταν είναι το πρώτο, πας και ζεις στο μευτήριο, ξέρεις, κάθε μέρα. Ναι. Λοιπόν, περίμενε λιγάκι έτσι να ολοκληρωθεί η κατάσταση και πήγανε στο μευτήριο γύρω στις 7 και γύρω στις 9 είχαν το γιο τους, την αγκαλιά τους. Εγώ είχα την τύχη να είμαι εκείνη εχθές το βράδυ στο εστιατόριο του Σωτήρη Κοντιζά και όλοι ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Είχε στείλει σε όλους φωτογραφίες με το μωρό. Ναι, και ήταν όλοι. Πώς είναι το μωρό? Είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα δούμε φωτογραφία. Όχι, το έχει. Όχι, δεν το έχω εγώ, αλλά έριξα μια κλεφτή ματιά. Ναι, του μοιάζει, έχει έτσι σχιστά ματάκια, είναι πολύ όμορφο. Γερός, δυνατός και καλότυχος λοιπόν και ο γιος. Κάθε καλό, κάθε ευχή από όλους μας με πολύ 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 αγάπη. Πραγματικά, να είναι γερό και δυνατό το παιδάκι. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο πριν με τον ίδιο το Σωτήρη Κοντιζά. Καταλαβαίνετε τη μεγάλη του χαρά. Καταλαβαίνετε πόσο χαρούμενος είναι και πόσο ευτυχισμένος. Για πες, τι έλεγε. Έλεγε, εντάξει ρε παιδί μου, όπως οι μπαμπάδες τώρα που είναι σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορούσαν να πει πολλά από τη συγκίνηση. Ναι. Και ήταν πολύ, πολύ ωραίο. Πολύ γλυκό. Εδώ είναι η φωτογραφία που είχαμε παίξει χτες, που βλέπαμε να κυνηγά την κόρη του. Έτσι, τέλεια. Τώρα θα κυνηγά. Λίγο πριν έρθει ο γιος. Θέλω να σου πω ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο τώρα αυτό. Λίγο πριν έρθει. Θα αυξηθούν τα χιλιόμετρα. Είναι, δεν θα ξέρω σε ποια πλευρά να πας. Και επίσης τα αγόρια δεν κοιμούνται. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και η Κατέρινα. Για χρόνια μετά δεν κοιμούνται τα αγόρια. Ναι. Για χρόνια τα εννοεί 1,5 αυτό. Δύο. Δύο και δύο μήνες. Τα λέμε όπως είναι. Λοιπόν, ευχές από όλους μας και αγάπη μας και πάμε στο νούμερο 13.